Καλησπέρα σας. Έγκυρες πηγές αποκαλύπτουν λοιπόν ότι η ΚΥΠ δεν επιδεικνύει απλώς ενδιαφέρον, αλλά όπως πολύ σωστά προανέφερες, Χρυσανθέ, διεξάγει τη δική της σχετική έρευνα για το κατασκοπευτικό βαν. Ειδικότερα, βρίσκονται στο επίκεντρο οι δραστηριότητες της Ισραηλινής εταιρείας, στην οποία φέρεται να ανήκει το όχημα. Λαμβάνοντας υπόψη το ρόλο της Κυπριακής Υπηρεσίας Πληροφοριών, αντιλαμβανόμαστε ότι όλη η υπόθεση δεν περιορίζεται μόνο στο θέμα της παρακολούθησης φυσικών και νομικών προσώπων, αλλά αγγίζει κι άλλο πολύ πιο σοβαρό ζήτημα, το οποίο άπτεται του εθνικού συμφέροντος. Με άλλα λόγια, αυτό που μας λένε οι πληροφορίες σου, Κυριάκο, είναι ότι η ΚΥΠ διερευνά κατά πόσο αυτό το βαν και αυτή η εταιρεία κατέχει ή όχι ευαίσθητες πληροφορίες του κράτους. Ακριβώς. Και όπως πληροφορούμαστε αυτή τη στιγμή, πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας, εξελίσσεται μια συνεργασία μεταξύ ΚΥΠ και αστυνομίας, με στόχο να διαπιστωθεί αν οι υπολογιστές και οι σέρβερ της εταιρείας αυτής, που εδρεύει στη Λάρνακα, περιέχουν ή όχι ευαίσθητα κρατικά δεδομένα. Ωστόσο, ακόμη και αν υπάρχουν τέτοια στοιχεία, δεν είναι καθόλου βέβαιο πως οι αρχές θα καταφέρουν να πετύχουν πρόσβαση στα αρχεία, καθώς είναι αυτονόητο πως τέτοιες εταιρείες λαμβάνουν τα μέτρα τους. Οι πληροφορίες καταδεικνύουν πάντως ότι η έρευνα της ΚΥΠ, τουλάχιστον για τις δραστηριότητες των διαφόρων εταιρεών που ανήκουν στον πρώην πράκτορα Tal Tilian, δεν άρχισε τις τελευταίες ημέρες, αλλά χρονολογείται. Σε αυτό το σημείο, να παρουσιάσουμε και την ενδιαφέρουσα αλληλογραφία που εντοπίσαμε με μια αναζήτηση στα Wikileaks, τη γνωστή ιστοσελίδα διαρροών. Ναι. Όπως θα δούμε και στην οθόνη μας, ο κύριος Tilian συνδέεται με την εταιρεία Hacking Team. Αυτή η εταιρεία, υπενθυμίζουμε, θεωρείται από τις καλύτερες, αν όχι η καλύτερη, στην πώληση εξοπλισμών παρακολούθησης. Είναι μάλιστα αυτή η Χρυσανθέ που πριν από μερικά χρόνια προμήθευσε την ΚΥΠ με το περιβόητο πρόγραμμα παρακολούθησης Galileo. Μια υπόθεση που, ως γνωστό, έχει ως κατάληξη την παρέτηση του τότε διοικητή της υπηρεσίας Ανδρέα Πενταρά, παρότι το πρόγραμμα είχε εγκριθεί από το τότε Υπουργικό Συμβούλιο. Στην αλληλογραφία που βλέπουμε και στην οθόνη μας, ο πρώην Ισραηλινός πράκτορας βρίσκεται ανάμεσα στους παραλήπτες μηνυμάτων μεταξύ διαφόρων εταιριών που ενδιαφέρονταν κατά το 2015 να συνεργαστούν με την Hacking Team. Συνεπώς, Χρυσάνθε, ενδιαφέρεται πως οι ιστορίες του παρελθόντος συνδέονται κατά κάποιον τρόπο με το παρόν. Πολλά τα ερωτήματα που χρήζουν άμεσης απάντηση, βεβαίως, Κυριάκο. Έχεις όμως αποκαλυπτικές πληροφορίες και για το πως κατασκευάστηκε στην Κύπρο το πολύκροτο αυτό κατασκοπευτικό βαν. Αυτό γιατί απαντά και σε διάφορα ερωτήματα που έθεταν όλοι από την πρώτη στιγμή, μεταξύ των οποίων και το πώς πέρασε αυτό το βαν με τον εξοπλισμό του από το Τελωνείο, έτσι, πώς εισήχθη στην Κύπρο. Αυτό λένε οι πληροφορίες τώρα ότι πιθανόν και να μην πέρασε στην κατάσταση που είναι σήμερα, έτσι. Ακριβώς. Εισήχθηκε βάσει των πληροφοριών μας στην Κύπρο από το Ισραήλ ως μετρολογικό όχημα, να μας λέει δηλαδή τον καιρό. Οι πληροφορίες που εξασφαλίσαμε από έγκυρες πηγές είναι ότι οι κατασκευαστές του έφεραν ένα-ένα και δύο-δύο τα κομμάτια του για να μην γίνει αντιληπτό από τις αρχές πως δεν επρόκειτο για μετρολογικό εξοπλισμό. Και έτσι το βαν, κάτω από τη μύτη των αρμοδίων, πήρε την τελική του μορφή και μετατράπηκε σε ένα κατασκοπευτικό υπερόπλο. Άρα συνομολογήθηκε εδώ στην Κύπρο. Ακριβώς. Και σήμερα όλες αυτές οι πληροφορίες διερευνούνται από την αστυνομία και εισηγούμε σε αυτό το σημείο να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα της δήλωσης του Υπουργού Δικαιοσύνης στο ΣΥΓΜΑ για τις έρευνες και να επανέλθουμε για τα περαιτέρω. Είναι σίγουρα δικαιολογημένο το να ανησυχεί ο κάθε πολίτης για τα δικαιώματα που η νομοθεσία του παρέχει για την προστασία της ιδιωτικής επικοινωνίας. Γίνονται ακόμα πιο αυστηρές σχετικές πρόνοιες με την νέα νομοθεσία που εκκρεμεί από το 2017 στη Βουλή και η οποία ελπίζουμε ότι θα οδηγηθεί στην Ολομέλεια σύντομα και ελπίζουμε ότι θα περάσει. Επαναλαμβάνουμε, γιατί έχει τη σημασία του, το ρεπορτάζ το δικό σου καταλήγει ότι αυτό το αυτοκίνητο συναρμολογήθηκε εδώ στην Κύπρο, Κυριάκο. Τώρα, ακούσαμε τον Υπουργό, οι πληροφορίες σου καταδεικνύουν επίσης ότι στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται και άλλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο και ενδεχομένως να εκτελούν και αυτές περίεργες, παράνομες υπηρεσίες παρακολούθησης. Αυτό καταδεικνύει η πληροφόρηση που έφτασε κοντά μας. Υπάρχουν και άλλες εταιρείες λοιπόν που πιθανόν να έχουν στη φαρέτρα τους εδώ και χρόνια την κατασκοπία υπό την κάλυψη βέβαια της παροχής διάφορων νόμιμων υπηρεσιών. Και επειδή γίνεται ιδιαίτερος λόγος για πολιτική κατασκοπία, θα πρέπει να επισημάνουμε, Χρυσανθέ, ότι αυτές οι εταιρείες προσφέρουν υπηρεσίες σε όποιον πληρώσει.
Από την άλλη, όπως πληροφορούμαστε, στο επίκεντρο τους δεν είναι μόνο να παρακολουθούν τους ντόπιους, αλλά κυρίως η διεθνής παρακολούθηση. Μιλάμε για διαδίκτυο. Απλώς εδώ είναι η έδρα τους. Και στο επίκεντρο δεν είναι η πολιτική μας μόνο, αλλά και τα οικονομικά δεδομένα κυρίως και οι εταιρικές συναλλαγές. Η επιχειρηματική κατασκοπία είναι γνωστή εδώ και καιρό, έτσι. Εκεί είναι τα πολλά χρήματα, εκεί είναι τα μυστικά που αν τα ξέρει κάποιος αποκτά άλλη θέση και άλλη σημασία στην όλη πράξη. Σε αυτό το σημείο να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα, Κυριάκο, των όσων δήλωσε ο ειδικός για την ασφάλεια και το διαδίκτυο, έτσι. Ακριβώς. Σίγουρα ξέρω ότι πουλάνε την τεχνολογία τους. Δηλαδή το συγκεκριμένο προϊόν που έχουν μπορούν να το πουλήσουν σε κάποιον πελάτη εισαγωγικά, σε κάποιον κράτος ή κάτι. Οι πληροφορίες που μπορεί να συλλεχθούν είναι στην ουσία ό,τι υπάρχει στις συσκευές. Μάλιστα. Διαφαίνεται λοιπόν πως υπάρχει έντονη δραστηριότητα τέτοιων εταιριών στην Κύπρο. Το ερώτημα είναι, αφού γνωρίζουν ή θα έπρεπε να γνωρίζουν οι αρχές, εάν υπάρχουν πλάτες, ποιος κάνει αυτές τις πλάτες, με αποτέλεσμα στο τέλος της ημέρας να προσφέρονται αυτές οι υπηρεσίες, οι κατασκοπευτικές, ανενόχλητα. Προφανώς πρέπει να υπάρχει ανοχή. Από τη στιγμή που υπάρχει γνώση, πλήρης ή μερική για τις δραστηριότητες αυτών των εταιριών στην Κύπρο, πρέπει να υπάρχει και ανοχή. Το ζήτημα είναι ποιος κάνει αυτές τις πλάτες, ποιος τους έφερε αυτές τις εταιρείες στην Κύπρο και ποιος τις έκανε αυτές τις πλάτες για να κάνουν δικά τους αυτές τις δραστηριότητες. Και ενδεχομένως θα πρέπει να δούμε και ποιο ήταν το αντάλλαγμα που ενδεχομένως να δόθηκε ώστε αυτές οι εταιρείες να προσφέρουν ανεξέλεκτα αυτές τις υπηρεσίες. Και ξαφνικά βλέπουμε να γίνεται μια κατάσχεση ενός βαν, το οποίο διαφημίζεται εδώ και χρόνια στο διαδίκτυο από την ιδιοκτήτρια εταιρεία. Είναι πολλά λοιπόν τα ερωτήματα που χρήζουν απάντηση. Να υπενθυμίσουμε εδώ, γιατί γράφονται και λέγονται διάφορα, κυρίως στο διαδίκτυο, ότι στο φως, στο προσκήνιο αυτή η ιστορία ήρθε από παρουσίαση του βαν, έτσι, στις διάφορες εκθέσεις. Το πηγαίνανε και εκθέσεις αυτό το βαν. Έτσι, για να δείξουν το πόσο καλό εξοπλισμό έχει πάνω. Αυτό αποτέλεσε την αφορμή και το Forbes ασχολήθηκε και με τον επιχειρηματία που φέρεται να είναι ο κάτοχος του. Λοιπόν, έχουμε προεδρική παρέμβαση στο συγκεκριμένο ζήτημα, Κυριάκο. Ευχαριστώ πολύ για την ώρα. Την ίδια ώρα, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ανοίγει ξανά ο φάκελος της πολιτικής.